Στο σπίτι βλέπεις κανένας να ακολουθεί κάποιος από τους δύο? Ελπίζω όχι. Ελπίζω όχι. Μακριά. Μακριά. Όχι, δεν θα το ήθελα. Βέβαια, δεν... Ό,τι θέλουν. Άμα αποφασίσουν. Αλλά θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου να μην το κάνω. Ναι, είναι δύσκολο. Έχεις δίκιο. Στο μεταξύ δεν έχω πει, έχω ξεκινήσει να πω. Ναι, έτσι είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Δεν πειράζει, θα ολοκληρώσω και μετά. Είπα τους ηθοποιούς. Είπα ότι είναι σκηνοθεσία της Λέας Μαλένη, το κείμενο Χριστίνα Κωνσταντίνου. Λέα Μαλένη, μουσική από την αγαπημένη μου τη Χριστίνα την Αργύρη, που έχει ξαναγράψει musical με τη Λέα. Με τη Λέα. Τρομερή. Εξαιρετική. Και σε ενορχήστρωση του Ζαν Πολ Σασί, χορογραφίες Ήβη Χατζηβασιλείου. Σκηνικά και κοστούμια, πολύ σκηνικό. Όλοι έρχονται και λένε πόσο ωραία είναι τα σκηνικά μας. Ο Λάκης ο Γενεθλής, ο οποίος έχει χρόνια εμπειρία. Φωτισμοί είναι ο Παναγιώτης Μανούς με τη Λέα τη Μαλένη. Νομίζω τους έχω πει όλους. Είμαστε στο θέατρο Warehouse. Εισιτήρια από την Ticket Hour ή στο 7.038 για πληροφορίες και κρατήσεις. Σα πιστεύτε ότι θυμάσαι για πέξω. Και δεν θυμάμαι τι άλλο, κάτι θα έχω ξεχάσει. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Επειδή αυτή την παράσταση που τη συζητούσαμε, στο μυαλό των περισσότερων, επειδή υπάρχουν τα ζωάκια, υπάρχει η μαϊμού, υπάρχει το αυτό, νομίζω ότι είναι παιδική. Δεν είναι παιδική παράσταση. Είναι μια παράσταση για όλους. Είναι για όλους. Είναι μια... Έτσι ακριβώς. Με μηνύματα τρομερά, έτσι. Κοίτα, είναι ένα musical, το οποίο ξεκίνησε να είναι ένα musical τσέπης, αλλά δεν είναι ένα musical τσέπης. Ναι. Θα δείτε πολλά σκηνοθετικά ευρήματα, θα δείτε κούκλες, μαριονέτες, φοβερούς φωτισμούς και περίεργα πράγματα να συμβαίνουν σε ένα θεατρικό χώρο στημένο, όχι ακριβώς πως είναι μια ιταλική σκηνή, τελείωσε. Είναι ένας χώρος που έχει βάθος, βγαίνουν πράγματα από δεξιά, αριστερά, από παντού. Και είναι μια παράσταση για όλους. Ξεκίνησε σαν musical τσέπης, σαν παράσταση. Στο μυαλό νομίζω μόνο. Η Λέα μας έχει συνηθίσει σε πράγματα τα οποία είναι απαιτητικά και δεν προλαβαίνεις δηλαδή να χαρείς το ένα και εμφανίζεται κάτι άλλο. Εμένα αυτό μου αρέσει όμως, πάρα πολύ. Έχει κοινό, σίγουρα είναι τα τέσσερα σκυλάκια, τα οποία είναι, η ρόλη είναι εμπνευσμένη από τα σκυλιά της Λέας και της Χριστίνας που τα έχουν σώσει. Και εντάξει, μέσα από την ιστορία των σκυλιών, μέσα από την ιστορία που αποφασίζουν να παρουσιάζουν τα σκυλιά, γιατί είναι τα σκυλιά που θα κάνουν μια παράσταση, που θα παίζουν άλλα σκυλιά, βλέπουμε και διάφορα κακώς έκαστα της κοινωνίας, της πολιτικής. Τα βλέπουμε, το θέμα της εκμετάλλευσης, το οποίο είναι πολύ πολύ σοβαρό. Αλλά θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι σημαντικό. Μηνύματα. Και είναι και interactive. Πέρυσι, χθες, έπεσε στο θέατρο, παιδιά. Αλήθεια. Στο interactive δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Δηλαδή, είχαμε ένα κοινό χθες που φαινόταν ότι είχαν ανάγκη να έρθουν εκεί πέρα και να ξεδώσουν. Δεν μπορεί να μεταφέρει. Ό,τι καταλάβουμε δεν είναι τσέπη, δεν μεταφέρεται, δεν θα πάτε σε άλλες πόλεις. Θα είστε εδώ πέρα Λευκωσία. Θα είμαστε εδώ κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης, μέχρι όσο εσείς θέλετε, βασικά, γιατί ο σκοπός ήταν να κάνουμε λιγότερες παραστάσεις, αλλά βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση. Ναι. Οπότε θα συνεχίσουμε. Εγώ θέλω να πω, δεν έχω έρθει. Όχι για πάρα πολύ. Όχι, ναι. Για πόσο. Αλλά πρέπει οπωσδήποτε, ξέρουμε. Πρέπει οπωσδήποτε, παιδιά, να τη δείτε. Νομίζω ότι είναι μια παράσταση που θα σας μείνει. Από αυτές που λέμε μένουνε. Να τη δεις κι εσύ. Ναι, εγώ θα έρθω σίγουρα. Άντε, σας περιμένω. Ελένη, αν δεν ήσουν ηθοποιός, τι θα, ποιο επάγγελμα σου ταιριάζει, νομίζεις? Μέα θα ήθελα να είμαι. Δεν μπορώ. Έλα, ρε. Ναι. Αρέσει η ζωή αυτή. Κοίτα, έχω σπουδάσει και κοινωνιολογία και γενικότερα με ενδιαφέρει ή θα με ενδιέφερε να είσαι ένα προσφυγικό καταβλισμό. Να... Είσαι τέτοιο δοτικό άνθρωπο, παιδί μου. Φαίνεται και από το λόγο σου απ' όλα. Ή μέα. Μ' αρέσει. Δίνει αυτή τη ζωή δηλαδή που βγαίνει έτσι ένα πλάσμα προσφορά. Ξέρω, αυτό το απέκτησα όταν γέννησα και μετά έπαθα έναν εθισμό με τα... Είσαι από αυτές τις μαμάδες που είναι υπερπροστατευτικές? Όχι. Ναι. Εγώ είμαι. Όχι. Και εγώ. Ναι. Ο Παρίσης κάνει μια δουλειά στο σπίτι. Βεβαίως. Ο Παρίσης κάνει πολλές δουλειές και μαγειρεύει φοβερά και την πρωτοχρονιά μας έφτιαξε. Αυτό μας το είπε. Τη μαγειρεύει καλά.
Ναι, μα είπε. Και παθακά και εγώ κάνω από αυτά. Καλά, είσαι καλά. Και τώρα που θα φύγει, θα πάρει για τη μαμά, ε. Θα πάρει για τη μαμά το ένα. Σε παρακαλώ, πε τη ότι σου είπα τα χαιρετίσματα γιατί αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ και θα. Μαμά θέλει να φάει οπωσδήποτε. Αλλά μου έχει πει να τη πει να σταματήσει να μαγειρεύει. Είπε έτσι, Μανούλα. Είπε έτσι, Μανούλα. Πότε θα πάμε για καφέ στη Μανούλα. Μαγειρεύει, Γιώτα. Πότε θα πάμε για καφέ στη Μανούλα να τη σερβίρω ένα τέτοιο. Δώσε να φάει το χαλβά αυτό ή να πω ότι έγινε με το χαλβά. Ναι. Επέρχομαι, περνάω απ' έξω να μου βάλει το μικρόφωνο ο αγαπημένος μας άνθρωπος. Βρωμούσε. Και όχι. Καμένο μύριζε. Και λέω, τι γίνεται, μου λέει, μαϊρέμα. Ελένη Σιδερά, σε ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα μας. Δεν ξέρω αν θα ξανά είσαι. Σιδερά, άμα το φας, Σιδερά, άμα δοκιμάς θα σ' αρέσει πραγματικά. Δεν έχει φέρει ποτέ ξανά παρόλο. Εσύ είσαι πολύ μούργος, γιατί καθώς να τόση ώρα και την έκραζες και μόλις πήγατε διαφημιστικό πήγες να φας. Δοκιμάσω, αλλά δεν τρώγεται. Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν τρώγεται όμως, τι να κάνω. Έτσι. Ναι, η Δεσάκη πραγματικά τον έδωσε στεγνά, έτσι ακριβώς. Ελένη μου, τηλεοπτικά θα σε δούμε κάπου. Τηλεοπτικά δεν θα με δείτε γιατί δεν μου λέτε να δουλέψω. Μου έχει πει κανείς να δουλέψω. Βέβαια μου έχει πει κανείς να δω κάποιος να δουλέψω. Δεν ξέρεις. Κοίτα, ας μην το πιάσουμε αυτό. Γιατί δεν θα περάσουμε πολύ καλά. Δεν είναι καλά τα πράγματα στην τηλεόραση. Είναι καιρός να βγει κάποιος να το πει. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην τηλεόραση. Η τηλεόραση πάει να εξαφανιστεί γιατί υπάρχουν άλλα, υπάρχουν τα social media. Ναι. Και οι συνθήκες στην τηλεόραση δεν είναι οι συνθήκες που ήταν παλιά. Και επίσης οφείλουμε να καταλάβουμε ότι ένας ηθοποιός για να σηκωθεί από το σπίτι του και να δουλέψει τις ώρες που απαιτεί η τηλεόραση να δουλέψει ένας ηθοποιός πρέπει να βάλει άλλον στο πόδι του. Αυτός πιθανόν να είναι ένα σίτερ ή μία σίτερ. Και για να φύγεις από το σπίτι σου με το κεφάλι σου ψηλά πρέπει να πληρώνεσαι και αντίστοιχα και να έχεις και καλές συνθήκες εργασίας και να την χάνεις και σεβασμού και κακά τα ψέματα. Οι πλήστες από τις παραγωγές που γίνονται δεν σέβονται τους ηθοποιούς. Έτσι είναι. Και έχω πει πολλές φορές, με ρωτάνε τηλεόραση, κάνεις και αποφεύγω αυτή την ερώτηση. Αλλά θα το πω ρε παιδιά, δεν είναι καλές συνθήκες. Δεν αξίζει τον κόπο να φύγω από το σπίτι μου για να παίρνω φασόλια. Έτσι δηλαδή, είναι. Τουλάχιστον στο θέατρο νιώθεις ότι. Εντάξει. Okay, ξέρουμε ότι αυτές είναι οι επιχορηγήσεις, αυτή είναι η κατάσταση. Και τι να πω, μακάρι να αλλάξει. Φασόλια, και να περνάω πάρα πολύ καλά οπότε δουλεύω στην τηλεόραση, αλλά δεν με βλέπω να το ξανακάνω σύντομα. Και θέλω να σου πω ότι είσαι και από τα άτομα που αγαπάει ο κόσμος να βλέπει την τηλεόραση. Mm. Δηλαδή, πολλές φορές από συζητήσεις που κάνουμε, εξής από αγαπημένους ηθοποιούς, είσαι μέσα σε αυτούς. Χαίρομαι. Και εμείς το ίδιο, αλλά θα χαιρόμαστε να αλλάξουν τα δεδομένα, να αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Ώστε να βλέπουμε αυτούς που θέλουμε και εμείς στην τηλεόραση. Μακάρι. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα τα πράγματα πάνε πολύ καλύτερα. Ναι. Και υπάρχουν και δουλειές στην Κύπρο, για να μην τους αδικούμε όλους, που δειλά-δειλά. Δεν θα πω ποιος και τι και ξέρουν αυτοί που... Κάποια πράγματα έτσι γίνονται, ακριβώς. Κάποια πράγματα γίνονται, ακριβώς. Αλλά στο σύνολο δεν υπάρχει. Είναι πολύ πίσω. Και σου λέει, βλέπω ότι υπάρχει και έλλειψη σεβασμού απέναντι στο επάγγελμα. Και όταν ήδη ηθοποιοί δεχόμαστε, εντάξει, τι να σου πω. Η ανάγκη πολλές φορές όμως, Ελένη. Εσύ Γιώτα όμως, η ανάγκη. Δηλαδή, άμα είναι για να παίρνω αυτά τα λεφτά, πάω και κάνω κάτι άλλο και λέω θα σεβαστώ τους συναδέλφους μου, θα σεβαστώ. Ό,τι έχουμε διεκδικήσει τόσα χρόνια, πάμε και το πετάμε στα σκουπίδια. Γιατί όχι, δεν έχω ανάγκη να βγάλω τη μούρη μου στο γυαλί. Δεν είναι γι' αυτό που κάνω αυτή τη δουλειά. Και επίσης έχω βρει την Ντούλα. Είσαι θεά. Θέλω, η οποία είναι και στο Instagram και στο TikTok και κάνει τα δικά της εκεί που θέλει εκεί. Άντε να τελειώνω. Έχει πολλούς followers. Η Ντούλα που τα κάνει ούλα. 17.000 χθες στο Insta 17 και στο TikTok 30. 35, κάπου. Αυτή την Ντούλα όμως, εγώ θα ήθελα να τη δω και τηλεοπτικά, γιατί υπάρχουν και κάποιοι που θα ήθελαν να τη δουν τηλεοπτικά την Ντούλα. Η Ντούλα λάβει πληρώνεται. Και πληρώνεται αδρά. Φέρ τα cash. Καλή ωραία, καλή φασί. Τέλεια. Λοιπόν, κορίτσι μας, μια μέρα θα σε έχουμε εδώ μόνο για την Ντούλα, να το ξέρεις. Δεν ξέρω αν θα έρθει, παιδιά, δεν έρχεται, σου λέω. Πες λέει άλλο μέσο. Η Ντούλα λέει ότι οι καριέρες γίνονται πάστα mobile. Εντάξει, εγώ όμως θέλω να βάλω μέσο εσένα για την Ντούλα. Έχει δίκιο η Ντούλα. Ελένη μου, αγαπημένη μου, πραγματικά ήταν μεγάλη. Ποδαρικό μας έκανες. Αλήθεια. Ναι, γουρλού, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα. Ελπίζω, παιδιά, μην μου το κάνετε. Μην μου το κάνετε αυτό, δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ αυτό το βάρος. Κάποιος άλλος δεν μπήκε. Άλλος συντροχός. Να το πάρει από εκεί. Το κορίτσι.
υδροχός. Καλά, σήμερα μόνο υδροχό είμαστε σήμερα. Δεν θέλω να μπούμε ταυτόχρονα, να είμαστε στο ίδιο πλάνο. Μόνο υδροχό σήμερα, ρε. Θέλω εγώ, νομίζεις. Ή θα είμαι καθήμερη. Είναι 2,80 εδώ πέρα. Υδροχό σήμερα μόνο παίζουνε. Και εσύ υδροχός. Α, Παναγία μου, εσύ, τι οροσκόπο. Λέω. Και εγώ στο λέω είμαι, νομίζω. Καλά, καθήνω εσύ να βρει λίγο. Εργός είμαι σίγουρα τώρα. Λοιπόν, σας περιμένουμε στο θέατρο Warehouse στις 8.30 κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ερχόμαστε. Και κάντε γέρο στις κρατήσεις. Φιλιά πολλά. Πάμε για ρεπορτάζ.